Τα κρυπτονομίσματα είναι η μεγαλύτερη απειλή των κεντρικών τραπεζών και όλου του τραπεζικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, του βαθύ κράτους, των κυβερνήσεων και γι' αυτό απαντάνε με την δημιουργία ενός νέου ενέου παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, μιας βάσης δεδομένων όπου έχει σαν στόχο να ψηφιοποιήσει τα πάντα. Όχι μόνο το χρήμα, που να είναι δηλαδή μόνο ψηφιακό και όχι και μετρητά ταυτόχρονα όπως έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αν και υπάρχει αρκετή μείωση στη χρήση των μετρητών, αλλά και πάλι μπορείς μέχρι στιγμής να έχεις μετρητά και ίσως και λίγο καιρό ακόμα, αλλά έχουν δει πλέον το πρόβλημα και την απειλή και αυτή τη στιγμή φοβούνται για την δημιουργία ενός νέου συστήματος όπως των κρυπτονομισμάτων που θα μπορούσε να αντικαταστήσει ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα και τρέχουν να προλάβουν πανικόβλητοι. Και όσο και αν αυτό δεν φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις δικές τους ενέργειες και τις ανοιχτές δηλώσεις είναι ξεκάθαρα. Και γι' αυτό έχουν σαν στόχο μέχρι το 2030 να ψηφιοποιήσουν τους πάντες και τα πάντα. Δηλαδή σίγουρα το ψηφιακό ευρώ, δολάριο, γεν και όλα αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά και το real estate και τις συμμετοχές και οτιδήποτε υπάρχει ουσιαστικά στο πλανήτη αυτό. Και όλα αυτά όμως θέλουν να τα χτίσουν πάνω στην τεχνολογία του blockchain, αλλά όχι του blockchain όπως ξέρουμε μέχρι στιγμής που τρέχουν διάφορα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin, ethereum και διάφορα άλλα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά, αλλά ενός blockchain το οποίο θα ελέγχεται από ένα κεντρικό σημείο. Σύντομη ενημέρωση εδώ. Φτιάχνουν συνέχεια ψεύτικους λογαριασμούς με το όνομά μου και φωτογραφίες μου στα social media σε όλα. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Σας παρακαλώ μην στείλετε ποτέ χρήματα ή κρυπτονομίσματα σε κανέναν τύπο στο ίντερνετ που σας υπόσχεται διάφορες επενδύσεις ή επιστροφές αν του στείλετε χρήματα ή κρυπτονομίσματα. Και επίσης κατεβάστε το app cryptonea.gr για να είστε ενήμεροι για τα πιο σημαντικά νέα που συμβαίνουν στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Αυτό το σύστημα που έχει στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 είναι πραγματικά τρομακτικό αν τελικά καταφέρει να ολοκληρωθεί και είναι αρκετά πιθανόν επίσης να γίνει γιατί έχουμε ήδη ένα τραπεζικό οικονομικό σύστημα το οποίο δεν είναι υπέρ της ανθρωπότητας και ήδη λειτουργεί μέχρι στιγμής. Και θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει κάτι γι' αυτό, να αντισταθεί με κάποιον τρόπο και η φάση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά περίεργη σε όλο τον κόσμο γιατί τα επόμενα 5 με 7 χρόνια είναι ίσως τα πιο σημαντικά για την εξέλιξη αυτού του πλανήτη γιατί έχουμε το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα που φτάνει στο τέλος του γιατί δεν έχει κάτι άλλο να δώσει μέχρι στιγμής και σίγουρα χρειάζεται βελτίωση. Είναι που είναι και διεφθαρμένο, αλλά ακόμα και έτσι όπως είναι, χρειάζεται σίγουρα βελτίωση αν είναι να το κρατήσουμε και έχουμε από την άλλη τις αλλαγές σε γεωπολιτικό επίπεδο όπου έχει στηθεί μια συμμαχία με τις χώρες των BRICS και τη Μέση Ανατολή που θέλει να ενωθεί εκεί πέρα, αν και εκεί δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα νόμισμα το οποίο θα γίνει παγκόσμιο και θα αντικαταστήσει το δολάριο, αν και υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες, όμως και εκεί είναι πολύ δύσκολο να συντονίσεις όλες τις χώρες μαζί να έχουν την ίδια ατζέντα, γιατί εκεί που υποτίθεται ήταν να δημιουργήσουν αυτό το παγκόσμιο νόμισμα, ξαφνικά ο Υπουργός Οικονομικών της Ινδίας λέει ότι εμείς δεν έχουμε στόχο κάτι τέτοιο και άμα δείτε αυτή τη στιγμή υπάρχει απίστευτος πόλεμος συμφερόντων ίσως πολύ παραπάνω από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία 50 με 70 χρόνια. Γιατί πέρα από τις γνωστές ατζέντες που έχετε δει μέχρι στιγμής για το πετρέλαιο, για την ενέργεια, για το ένα, για το άλλο, δεξιά και αριστερά, αυτή τη στιγμή πολεμάνε τα κρύπτο από τη μία πλευρά στην Αμερική, από την άλλη προσπαθούν να τα υιοθετήσουν. Στην Αγγλία, μία προσπαθούν να περίσουν κάποιες κινήσεις, από την άλλη θέλουν να γίνουν και το παγκόσμιο hub για τα κρυπτονομίσματα. Στη Ιαπωνία, κάτι παρόμοιο. Στα αλήθεια, τα κρυπτονομίσματα έχουν ξεπεράσει το τεστ για το αν θα περιοριστούν ή όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάμε πλέον για κάτι τέτοιο, αλλά για μια σκληρή μάχη για το ποιος και τι θα επικρατήσει ανάμεσα σε αυτά και ποιος θα πάρει περισσότερο έλεγχο και ποιος θα κερδοσκοπήσει παραπάνω. Και ενώ λοιπόν μας αρέσει η αποκεντροποίηση που δίνουν και οι ελευθερίες που δίνουν τα κρυπτονομίσματα, το θέμα είναι ότι από την άλλη έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ανισορροπία στο θέμα του ελέγχου. Αυτή τη στιγμή ο μέσος άνθρωπος που θέλει την ελευθερία δεν αναλαμβάνει και πολλές υπευθυνότητες και πολλά πράγματα στο να κάνει κάτι γι' αυτό, στο να στηρίξει, στο να μαθαίνει και να είναι ενήμερος. Και δεν το κατηγορώ και πολύ αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθώ να κατηγορήσω εσάς που βλέπετε και γενικώς τον κόσμο. Αλλά είναι απλώς μια κατάσταση που συμβαίνει. Γιατί και το παγκόσμιο σύστημα, έτσι όπως έχει δομηθεί, λειτουργεί με έναν τρόπο που κρατάει τον κόσμο συνέχεια απασχολημένο σε διάφορα πράγματα και στο να καταφέρνει απλώς να επιβιώσει, να χρειάζεται να εργάζεται 9 με 5 και απλώς να μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και μετά διασκέδαση και να είναι συνέχεια πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, και να μην μαθαίνει ποτέ για το τι πραγματικά συμβαίνει στο πλανήτη και τους κανόνες του παιχνιδιού, του χρήματος, του τραπεζικού συστήματος, της πολιτικής και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στο κόσμο.
Και όσο καλή και αν είναι η αποκεντροποίηση, το decentralization δηλαδή που λέμε λόγω του Bitcoin και άλλων που δίνουν και άλλα συστήματα της τεχνολογίας όπως Ethereum κτλ., αν ο κόσμος δεν το υιοθετήσει και δεν το στηρίξει και δεν επιμείνει και δεν αντισταθεί με το να στηρίξει και να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα, τότε πολύ εύκολα οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τον έλεγχο και θα ελέγχουν μαζικά τον πλανήτη και θα σκλαβοποιήσουν ουσιαστικά τον άνθρωπο μέχρι να γίνει κάποια επανάσταση όπου έχουμε δει να γίνεται αρκετές φορές στην ιστορία. Και το λέω αυτό γιατί πολύ εύκολα μπορεί να πείσουν τον κόσμο, όπως το έχουμε δει και με άλλα πράγματα τα τελευταία χρόνια, να υιοθετήσει τα CBDCs και ουσιαστικά θα είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα CBDCs. Έχουν ξεκινήσει πρώτα με τις τράπεζες. Στην Αμερική ξεκίνησε για παράδειγμα το FedNow, που υποτίθεται ότι είναι ένα σύστημα για να έχεις καλύτερες συναλλαγές με μεγαλύτερη ταχύτητα, αμεσότητα, μια βάση δεδομένων που θα εξυπηρετήσει και εμάς και τις επιχειρήσεις, υποτίθεται και τα ιδρύματα. Αλλά όλο αυτό το κάνουν ουσιαστικά για να έχουν μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πάνω σε ένα ενοποιημένο ledger. Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι ledger, είναι απλώς μια βάση δεδομένων όπου διαχειρίζεται τις πληροφορίες μέσα σε ένα σύστημα και επίσης και πάνω στο blockchain, όπου θα είναι και για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και βέβαια, όσο πιο κεντρικό και ελεγχόμενο είναι αυτό το σύστημα, τόσο και πιο πολύ είναι εκτεθειμένο και σε cyber attack. Και αυτή η βάση δεδομένων θα έχει ουσιαστικά όλες τις πληροφορίες για τη ζωή σου. Για το πού κοιμάσαι, τι τρως, τι κάνεις, πού πίνεις, πού πας, πού κάνεις, το οτιδήποτε. Και πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες θα μπορούν να έχουν οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις, ιδρύματα και πάει λέγοντας. Η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής ήδη έφτιαξε το FedNow, όπως σας είπα και πριν, και είναι η δομή για να τρέξουν μετά και τα CBDCs. Είπε ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στόχο να βάλουμε τα CBDCs πάνω σε αυτό, αλλά ουσιαστικά είναι όλη η βάση ότι χρειάζεται να τρέξουν πάνω τα CBDCs. Και φυσικά δεν είπε ότι δεν θα το κάνουν στο μέλλον, γιατί οι απαντήσεις κάποιες φορές είναι για να καθησυχάσουν τον κόσμο και ξέρουν ότι ο κόσμος θα αντιδράσει, αλλά το σχέδιο της Αμερικής και όχι μόνο όλων των χωρών, γιατί έχει δοθεί επίσης από την Κεντρική Τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών, που δηλαδή τους δίνει ξεκάθαρα τις οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν, που ονομάζεται Bank for International Settlements ή αλλιώς BIS, τους έχει δώσει ξεκάθαρες οδηγίες και αυτή τη στιγμή ήδη πάνω από 120 κάτι δουλεύουν στη δημιουργία των CBDCs. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα νόμισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι, κάθε χώρα θα έχει τα δικά της τα CBDCs, αλλά θα συναλλάζονται όλα μέσα σε ένα σύστημα και έτσι μετά θα μπορεί να προσθεθεί και το σύστημα το Social Credit Score, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, έτσι ώστε να έχουν τον πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αν δεν συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες του κράτους, άμεσα να μην έχεις πρόσβαση σε οτιδήποτε. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για πράγματα νόμιμα ή παράνομα, ας πούμε, που κάποιος παραβιάζει τον νόμο. Μιλάμε για πράγματα του τύπου ότι εσύ που έχεις 750 ευρώ μισθό, δεν μπορείς να ταξιδέψεις γιατί έχεις χαμηλό μισθό. Ή δεν μπορείς να ξοδέψεις παραπάνω από 500 ευρώ το μήνα γιατί ξοδεύεις πολύ άνθρακα. Και αυτό επίσης θα μπορεί να συνδεθεί και με την διεφθαρμένη ατζέντα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί προσπαθούν να περάσουν αρκετά και αυτό. Φυσικά, ο στόχος τους είναι ακόμα παραπάνω να γίνει μια σύνδεση με μικροτσιπ στο σώμα, στα χέρια, στον εγκέφαλο, οπουδήποτε μπορεί να εισαχθεί, και με το AI, όπου θα μπορείς να πας σε επιχειρήσεις να κάνεις τις αγορές με το σκανάρισμα του προσώπου, ας πούμε, όπως έχουμε δει και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Και αυτά σε κάποιους μπορεί να φαίνονται σαν, ας πούμε, σαν μια εξέλιξη της τεχνολογίας που θα βοηθήσει και θα μας σώσει και τα διάφορα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα για κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η διαφθορά. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι και καλά όλο το τραπεζικό σύστημα να είναι σε ένα trusted party, δηλαδή σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Και μεταξύ μας τώρα, ποιος εμπιστεύεται τις κυβερνήσεις και ειδικά για το τραπεζικό σύστημα όπου κλέβουν τον κόσμο ή πουλά? Και εδώ έρχονται τα κρυπτονομίσματα, όπου είναι μια ολοκληρωμένη λύση και θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν όλο το τραπεζικό οικονομικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να έχεις ένα trusted party, δηλαδή κάποιον άλλον να εμπιστεύεσαι, να ελέγχει το σύστημα, γιατί έτσι όπως έχει δομηθεί μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Και αυτό είναι που δημιουργεί αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, τουλάχιστον σε όσους ξέρουν και μπορούν να καταλάβουν την τεχνολογία του Bitcoin, τουλάχιστον το blockchain του Bitcoin. Έτσι. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για σήμερα. Έτσι, μια σύντομη ενημέρωση για το τι συμβαίνει και το τι έρχεται. Προσωπικά έχω κάνει τις δικές μου κινήσεις. Όπως έχετε δει, έχω κάνει διάφορες δραστηριότητες και μια από αυτές είναι η εξόρυξη του Bitcoin που έχω ξεκινήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνέχεια μεγαλώνω και τη φάρμα με καινούριους miners, με δικούς μου και άλλων συνεργατών που βάζουμε τώρα και φιλοξενώ και στη φάρμα. Και φυσικά και άλλα πλάνα που έχω για το μέλλον, γιατί χρειάζεται να έχει κάποιος και plan B σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το σύστημα έχει περισσότερες πιθανότητες να εκτελεστεί παρά να μην. Ίσως
ίσως όχι και τόσο όσο θα θέλανε αυτοί, κάπου να υπάρχει κάποιος συμβιβασμός, γιατί από την άλλη είναι και πολύ δύσκολο να βάλεις όλες τις χώρες όλου τον κόσμο να συμφωνήσουν σε κάτι. Εδώ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τον ίδιο Θεό και δεν νομίζω να καταφέρουν να συμφωνήσουν έτσι όλοι για ένα σύστημα. Όπου, by the way, ακόμα και τις θρησκείες θέλουν να τις αλλάξουν και να φτιάξουν μια παγκόσμια θρησκεία, λέει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, και να το κάνουν με βάση του AI, γιατί λέει οι υφιστάμενες θρησκείες είναι ρατσιστικές. Anyway, αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Περιμένω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σας, δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή cryptonea.gr για να έχετε άμεση ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα που συμβαίνουν γύρω από το χώρο των κρυπτονομισμάτων και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.